Φεύγω. Ατάσα θα έρθεις. Συντρίμια. Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Ποιοι είναι τώρα οι αντίπαλοι εδώ? Η Σπυράκη, η Μπούρα από το Κινάλ και ο Κύρκος από το Ποντάνο. Μουρίτσα ακούω, ε. Γεια σας, τι κάνετε, καλά. Παπαδάκη, δες είναι από το Ερυθρέα. Γεια σας, καλά είστε. Ελάτε, 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 καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Μέρος του Ινστιτούτου Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, φορέα που διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο Ευρωπαϊκής, σας καλωσορίζουμε στο ξενοδοχείο President και στο debate των ψηφίων ευρωβουλευτών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί ευθύς αμέσως. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνεισφέρει για την καθημερινότητά τους. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της και να ενημερώσει τον Ευρωπαίο πολίτη? Ξεκινάμε από τον κύριο Κόκαλη. Γεια σας, εγώ είμαι ο Πέτρος ο Κόκαλης και δεν εκπροσωπώ την κυβέρνηση. Εκπροσωπώ στο ψηφο δέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την πολιτική κίνηση Κόσμος. Αυτή η πιθανολογούμενη πεποίθηση των Ευρωπαίων πολιτών δεν αντανακλά την πραγματικότητα. Η παρουσία της Ευρώπης είναι πολύ ορατή στις πόλεις μας και στις περιφερειές μας. Εγώ ήμουν τα τελευταία χρόνια αντιδήμαρχος στον Πειραιά και υλοποίησα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα. Αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως πλανήτης και ο ανθρώπινο είδος. Τακ! Είδατε! Εδώ και με την Εύα. Ωραία. Τι γίνεται, καλά είσαι? Τι κάνεις? Καλά. Φεύγω, τρέχω. Πάρουμε ένα τηλέφωνο. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια πάντως. Ο Σακιώτης είναι μεγάλος ο παδός. Μεγάλος ο παδός. Έτσι. Κάτι ξέρω. Γεια. Δεν τον είδες και τον άλλον που... Ποιον αγκούλους? Που τσίτωσε, που είπε για τον Μάρκ. Ποιος, τον Τυρκό? Ναι. Όχι, τσίτωσε για το ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ τσίτωσε. Το μάζεψε όμως, δεν. Το μάζεψε όμως, είναι ευγενέστατος άνθρωπος. Ναι, ναι.
Ωραίο και το χρονόμετρο. Δεν λέω. Άμα το μάθεις θα είναι πιο καλό. Πάμε πάλι στην Αιώλου. Είναι πίεση οι εκλογές. Είναι πίεση. Αυτό το πράγμα είναι μεγάλη πίεση. Είναι πίεση και πολύ απαιτητικό και θέλουμε και πολύ δημιουργική εργασία και πολύ δραστηριότητα. Τώρα στο Cube κάνουμε ως κόσμος, κάνουμε 7 μεγάλες διαβουλεύσεις για θέματα κλιματικής πολιτικής και στόχων, 17 στόχων, για να γνωρίσει ο κόσμος. Και σήμερα την πρώτη εβδομάδα είχαμε κλιματική αλλαγή και μεταναστευτικό προσφυγικό. Τώρα έχουμε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Είναι ανοιχτή συζήτηση με πολίτες. Ναι, είμαι εγώ και 4 ομιλητές, σύντομοι ομιλητές, 2 καθηγητές, 1 και 2 νέοι που αποστέλουμε startup. Και μετά συζήτηση. Ναι, έγινε. Όλα καλά, ναι, εντάξει. Έχω μπλέξει εκεί λίγο με τον άλλο να με βρίζει, αλλά εντάξει. Απάντησα. Χτες δεν έκανα στην αυτή τη δουλειά. Μου ξέφυγε και ξανασχολήθηκα μαζί του το πρωί, γιατί μόλις είχα ξυπνήσει, αλλά δεν θα το ξανακάνω. Ψεύθι τον είπα, ναι. Του είπες εκτός από ψεύθις, για γράμματος και ανιστόρητος. Πήγα καπάκι με το που τελείωσε η συνέντευξη, μπήκα μέσα στην προγραμματισμένη συνέντευξη του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιά, όπου οι τύποι δεν είχαν ακούσει τη συνέντευξη. Και μπαίνω εγώ τώρα, ξέρεις, με το αίμα στο κεφάλι επάνω που είχε. Και μπαίνω λοιπόν και μου λέει και έχετε κάνει μια προσπάθεια για την οικολογία, για τα δικαιώματα των ανθρώπων, για την κλιματική αλλαγή κτλ. Πείτε μας γι' αυτό. Και λέω λοιπόν εγώ όλο αυτό και βεβαίως και τις ακραίες οικονομικές ανισότητες, οι οποίες δίνουν χώρο για να παρισφρήσουν πολιτικές τύπου Τραμπ και τύπου Μαρινάκη. Παγωτό και οι δύο. Και με κοιτάνε ησυχία τώρα, ξέρεις, στον αέρα. Βλέπατε Μαρινάκη, λέω, ναι, τι δεν καταλάβατε. Μεγάλη στιγμή. Τι να κάνουν κι αυτοί. Κρίμα. Κάποιοι παίρνουν τηλέφωνο, κάτι. Τι ωραία, καλά κάνετε, γεια σας. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σε όλους. Σας ευχαριστούμε και στο ίντερνετ, στο Messenger, είναι καλά. Δεν τα προλαβαίνω, γίνεται χαμός εκεί πέρα. Πάθος μου γράψατε, ευχαριστώ, γιατί σας έβαλα και ένα του γιου μου που είναι στην Κρακοβία εκεί. Α, μάλιστα. Δεν ξέρω το είδατε. Δεν το είδατε, η αλήθεια είναι πως δεν το είδα. Σας ευχαριστώ που γράψατε. Θα τα πούμε πάντα. Hello, Maria. Τι κάνεις? Γεια σας, τι κάνετε? Θα τα πεις μαζεμένα ή έχεις με... Ωραία, αφού το digitalization... Δύο λεπτά, τι? Δύο? Πόσο? Εντάξει, πες λίγο παραπάνω. Ναι. Ναι. Ω, δεν έχω προλάβει ούτε μισό λεπτό να γυρίσω. Καλησπέρα σας. Καλή επιτυχία σας. Ευχαριστώ πολύ. Καθίστε που θέλετε. Θέλω να σας καλωσορίσω σήμερα εδώ, στο δεύτερο Cosmos Lab, με θέμα τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, αλλάζει τον τρόπο για όλους. Καλώς ήρθατε στην δεύτερη συνάντηση, συζήτηση, διαβούλευση του Cosmos, του κόσμου. Ένας κόσμος με κομμένη την ανάσα είναι ένα πολύ τρομαγμένο εκλογικό κοινό που πολλές φορές και από αυτή και από τον τρόμο της κλιματικής αλλαγής αυτός ο τρόμος γίνεται βορρά σε απλοϊκές προσεγγίσεις και σε υποσχέσεις που έχουμε δει ότι τη τελευταία φορά που τις πίστεψε ο κόσμος καταλήξαμε σε πολύ άσχημα αποτελέσματα. Το
είναι κρίσιμο να, όπως είδαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία που περιγράψανε όλοι, είναι πολύ βασικό να μπορούμε να μετράμε τα πράγματα. Αν δεν μπορείς να το μετρήσεις, δεν μπορείς να το, να το αλλάξεις, δεν μπορείς να το κάνεις καλύτερο, δεν μπορείς να το κάνεις ούτε χειρότερο. Λοιπόν, ερωτήσεις αν έχουμε, συζητήσεις ή... Ευχαριστώ πολύ. Καλά, ήμουν προχθές με τον Πυρομάνιο και τα παιδιά της ερευνητικής ομάδας. Καλώς, καλά ήρθατε. Στην τουαλέτα ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι καλά. Καλύτερο. Συλλογή καλών ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ. Συμμαχία καλών ανθρώπων. Πήγαμε. Καλύτερο. Χαιρετώ γιατί φεύγω στο έχω εγγένεια. Καλύτερο, καλύτερο. Το κόμμα θα είναι ακόμα καλύτερο. Πόδια είναι 7 ώρες. Πάμε. Τρέχουν κι άλλο. Τραβάμε. Ναι, υπερπλάνο, υπερπλάνο. Τα 24 ώρα ενώ ξύγω το κυλαστήρι. Ωραία ήταν, ε! Γεια σας! Πες τους ότι... Έχω στείλει ήδη. Τι ώρα είναι δηλαδή, 6 με 8 ήταν το event στο πρόγραμμα. Ναι, το πώς θα είμαστε στην Παλήνη τώρα. Ναι, δεν είναι. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν βγαίνουν τα νούμερα, έτσι. Ναι, δεν γίνεται. Ναι, ναι. Δεν είναι ο σκοπός μας να τρέχουμε. Μείνεις. Όχι, δεν μένω, αλλά το θέμα είναι με τους στείλουμε τους ανθρώπους. Τώρα 8 ώρα είναι χειμαζευτή κάτω. Γρηγόρη, είμαστε καθοδόν. Ελπίζω να πάμε λίγο αργότερα την έναρξη, ε. Άμα δεις ότι ζορίζεσαι, με παίρνεις τηλέφωνο και, να πετάξω, και ξέρω εγώ. Και ερχόμαστε. Εντάξει. Αλλιώς ξεκινάτε και φτάνουμε. Και φτάνουμε. Εντάξει. Νάς. Ναι. Έλα γιατρέ. Τι γίνεται, καλά. Στα δύο είμαι και πάω στην Παλήνη. Όχι, χωρίς την ντούκα από πάνω. Με την ντούκα λέει από πάνω. Όχι, όχι. Αυτό το έχουμε για τα χωριά. Μ' αρέσει το κρατάμε στις 2 ώρες όμως. Ναι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό αυτό. Και για τον κόσμο. Ναι. Και τώρα ήταν πολύ καλύτερο σήμερα από τους 5 ομιλητές. Ήταν καλοί και ομιλητές όλοι. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Θέλει λίγο... Ήταν πάρα πολύ καλοί ομιλητές. Ναι. Υπάρχει μια μηχανία με τον πολιτικό λόγο και την πραγματικότητα. Αλλά θα τη βρούμε. Είστε αλλοφωτίους στο παράρτημα προστασίας παιδιού Αττικής η μητέρα. Αγρίνιο, πού μου παίρνει το Αγρίνιο. Ο Χριστός της Παναγία. Λέγεται. Θα έρθω Αγρίνιο αύριο. Και θα ξαναρθώ πάλι Αγρίνιο. Θα έρθω να μείνω στο Αγρίνιο γιατί έχει πολύ κόσμο. Εγώ θα έρθω Σάββατο βράδυ, Σάββατο μεσημέρι θα φύγω από εδώ, που είμαι στην Αθήνα. Θα πάω στο Μεσολόγγι, θα δω κάποιο κόσμο που έχω να δω εκεί και μετά θα έρθω το βράδυ στο Αγρίνιο να κοιμηθώ. Έχουμε κανονίσει μια οργάνωση με το
μια εκδήλωση με τον Θάνο, νομίζω για τις 9 του μήνα, του Μάη. Όλα καλά, δύναμη. Να είσαι καλά. Έλα, γεια. Τελικά η ντουντούκα σου χρειάζεται. Είμαστε καλή ομάδα και έχουμε δουλέψει μαζί πολλά χρόνια, οπότε ξέρεις. Και ξέρουμε και αυτό που συζητάμε, δηλαδή είμαστε τόσοι άνθρωποι που καταλαβαίνουμε όταν λέμε ένα πράγμα τι εννοούμε. Με έχουν βρει εντωμεταξύ όλοι τώρα πώς εκεί και μου ζητάνε και από τους άλλους υποψήφιους ευρωβουλευτές να τους στέλνω φωτογραφίες. Τι λέει. Στείλε μας, που έβγαλες μαζί με τον Πέτρο, θέλουμε και εμείς τη φωτογραφία. Ξανού. Έχει ο Μαϊμαράκης να πει ότι... Πάει, που βγάζεις. Α, μάλιστα. Οι συνεργάτες, όχι... Ναι. Έλα, Γρηγόρη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην Αγία Παρασκευή. Ναι, στην ΕΡΤ. Ναι. Αλλά έχει ανοίξει ο δρόμος και σε 5 λεπτά. Ακριβώς σχεδόν. Μα εδώ έχει ανοίξει λίγο. Εντάξει. Εντάξει, φυλάκια. Το θέμα είναι και μετά να έχει, όχι μόνο τώρα. Το θέμα είναι μετά να γίνεται μια φορά το μήνα, γιατί θέλουμε να, αν πάνε καλά και πάμε και στην Ευρώπη, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το πράγμα που μπορείς σαν ευρωβουλευτής να φέρεις κόσμο στις Βρυξέλλες, αντί να φέρνουμε ψηφοφόρους και στους φίλους μας, να φέρνουμε ομάδες ανθρώπων που θα κάνουν μια ολόκληρο διήμερο διαβούλευση πιο βαθιά, πάνω σε έναν στόχο για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε και σαν Ελλάδα. Και να το τελειώσουμε αυτό μέχρι το 2021, που είναι και τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Να ξέρουμε θα κάνουμε το 2030, που είναι τα 200 χρόνια από την ίδρυση του κράτους. Γεια χαρά. Νικός. Πέτρος, Γρηγόρης. Καλή επιτυχία. Καλώς ήρθατε. Συγγνώμη, την καθυστέρηση. Έχουμε καλή επιτυχία. Έχει δημιουργήσει έναν άνεμο αισιοδοξία και ανανέωση. Το εννοώ αυτό. Και πριν μιλήσω με τον Γρηγόρη, δηλαδή έλεγα, λέω εγώ, κόκαλη. Ωραία τα μέσα. Εντάξει, ήταν λίγο έκτακτη καλή. Ήταν όχι, ήσουν πολύ καλός. Εμένα μου άρεσε. Εντάξει, κοιτάξω και από άλλους. Ευχαριστώ πολύ. Τι κάνεις? Αγάπη μου, δεν Τάσο, έλα εδώ λίγο. Μία είναι να σου μαζί μας. Παίρνουμε σιγά σιγά. Όπως θέλετε. Καλή επιτυχία, κύριε Πόπελε. Στην τρόφη σε αρχηρό για τον αρχηρό. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Γεια σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή. Καλή επιτυχία να ευχηθώ στην Δημοτική Παράταξη εμείς η πόλη μας και με την ευκαιρία που μου δίνεται το μικρόφωνο να αφαιρεθώ για πολύ λίγο χρόνο να προσπαθήσω να πω πολύ γρήγορα για εμείς και ο κόσμος μας. Δεν είναι πια μόνο η πόλη μας, είναι και όλος ο πλανήτης ο οποίος έχει συμπαραταχθεί σε ένα σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών. Για πρώτη φορά έχουμε μια κοινή γλώσσα όλοι οι άνθρωποι. Κοινή γλώσσα και έχουμε μια κοινή γλώσσα για να πετύχουμε έναν κόσμο που το 2030 θα έχει αντιμετωπίσει και την κλιματική αλλαγή αλλά και τις κοινωνικές και τις οικονομικές ανισότητες. Δεν ακούτε? Ακούτε. Άρα καλή επιτυχία, καλή αρχή και καλό αγώνα σε όλους και σε όλους τους φίλους. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή επιτυχία. Στα ελληνικά τη μεταφράσαμε τώρα. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Ραντεβού τη Δευτέρα. Γεια σας, καλό βράδυ. Τσάου.